Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Τμήμα Ανατολικών Σπουδών και πρώην βουλευτής. Κύριε Λαπαβίτσα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω και πάλι, χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε. Στις πρόσφατες εκλογές, κύριε Λαπαβίτσα, είδαμε ότι η αριστερά είχε μια υποχώρηση. Αν εξαιρέσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είχε μια αύξηση, όλα τα κόμματα της αριστεράς είχαν μια γενικευμένη υποχώρηση. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, γιατί δεν έπεισε η αριστερά στις εκλογές του Μαΐου? Κοιτάξτε, καταρχήν η πτώση είναι κατακλυσμιαία στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καλά γνωρίζουμε, ο οποίος ήταν και ο κύριος εκφραστής της αριστεράς. Είναι πτώση δομική και ιστορική, μπορεί να αποδειχθεί. Γιατί? Κατά τη γνώμη μου είναι δύο οι παράγοντες. Ο πρώτος είναι μακροχρόνιο σχετικά, αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε σταθερή συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θέλω να το υπερτονίσω αυτό, γιατί βγήκαν πολλοί και μίλησαν για έναν λαό που δεν καταλαβαίνει και δεν κάνει και δεν δείχνει. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι υπάρχει άνοδος ορισμένων ιδεών που εγώ θα τις χαρακτήριζα συντηρητικές. Κυρίως ιδέες που αναφέρονται στο πώς πρέπει να οργανώνεται η κοινωνία, στο τι κάνει η αγορά, στο τι δεν κάνει η αγορά, το τι δεν κάνει το κράτος, το ρόλο των μάνατζερ, αυτές οι ιδέες που προέρχονται από τον αγγλοσαξονικό κόσμο κυρίως, για το πώς πρέπει να οργανώνουν τα πράγματα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο στη κοινωνία, το οποίο φαίνεται με πολλούς τρόπους και εκφράστηκε και πολιτικά. Αυτό όμως δεν φτάνει για να ερμηνεύσει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και την πτώση της αριστεράς. Εκεί είχαμε πιο βραχυπρόθεσμα φαινόμενα και αίτια που το ερμηνεύουν. Και το κύριο αίτιο, κατά την άποψή μου, είναι ότι τα κομμάτια της αριστεράς που υποχώρησαν, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβαν το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία σήμερα. Ζωγράφησαν μια εικόνα που είναι τελείως αρνητική. Παρουσίασαν μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει με τις άμεσες ανάγκες και πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και ξαναζωντάνεψαν, βγάλαν από το ντουλάπι το φάντασμα του 2015. Φέραν μπροστά ξανά τις μάχες του 2015. Αυτές όμως είναι ιστορία πια. Δεν καθορίζουν τις ανάγκες του ελληνικού λαού σήμερα, δεν καθορίζουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σήμερα και γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε αριστερά. Στράφηκε δεξιά ή στράφηκε προς το κέντρο. Στράφηκε τέλος πάντων μακριά από τα κόμματα της αριστεράς. Αυτό είναι κατά την άποψή μου. Αυτές είναι οι κύριες αιτίες για την υποχώρηση της αριστεράς. Έχουμε διάφορους τομείς. Έχουμε την οικονομία, έχουμε τη διαχείριση του κορονοϊού, τα ελληνοτουρκικά, την υβριδική επίθεση στον Εύρο, την ακρίβεια μετά την Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν για σταθερότητα, παρουσίασαν ένα ενδεικτικό διαχείρισης και όπως φαίνεται έπεισαν. Οι όροι έχουν αλλάξει. Αν δηλαδή μιλάμε για το μεταναστευτικό με όρους δεκαετίας 80, νομίζω ότι είμαστε εκτός θέματος, διότι το μεταναστευτικό, όπως βλέπουμε, έχει καθορίσει την ατζέντα, την πολιτική σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, η άνοδος του Τραμπ, το Brexit και όλα αυτά. Μήπως η αριστερά θα έπρεπε να μετασχηματιστεί από τη στιγμή που έχουν αλλάξει και οι όροι σε τέτοια βασικά θέματα? Παραδείγματος χάρη, στη Δανία έχουμε σοσιαλδημοκρατία, αλλά έχει πολύ άμεσες πρακτικές στο να διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, σας είπα ήδη ότι κατά την άποψή μου αριστερά στις εκλογές του Μαΐου έθεσε τον ελληνικό λαό μπροστά στο φάσμα του 2015. Δεν κατάλαβε δηλαδή τι έχει συμβεί και ζωντάνεψε πράγματα που δεν έπρεπε να ζωντανέψει. Με έναν τρόπο λοιπόν συμφωνούμε. Σας είπα ότι οι θέσεις που πήρε σε εκλογές του μόλις μας πέρασαν δεν ήταν θέσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τα πράγματα παίρνουν για τον πολύ κόσμο στη χώρα μας. Πρέπει λοιπόν να το ξανασκεφτεί η αριστερά το πώς θα σταθεί και στις εκλογές που έρχονται και φυσικά πιο μεσοπρόθεσμα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα εκλογών. Εδώ είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι βεβαίως το μεταναστευτικό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εδώ χρειάζεται βαθύτατη σκέψη από πλευράς αριστεράς, γιατί πολλές από τις ιδέες και τις απόψεις οι οποίες παρουσιάζονται ως αριστερές στη χώρα μας και αλλού, όχι μόνο στη χώρα μας, δεν είναι αυτό που εγώ θα αναγνώριζα ως αριστερά ή παραδοσιακή αριστερά, αλλά είναι ένα είδος φιλελευθερισμού
με αριστερή μπογιά πάνω του. Η αριστερά όμως δεν είναι φιλελευθερισμός με κόκκινη μπογιά. Η αριστερά είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη αντίληψη του κόσμου. Και για να το κάνω συγκεκριμένο εδώ για το μεταναστευτικό, η αριστερά δεν ήταν ποτέ του ανοίξτε τα σύνορα και όποιος θέλει ας έρχεται ή όποιος θέλει ας πάει. Δεν ήταν ποτέ αυτό ο αριστερός διεθνισμός. Και αυτό γιατί η αριστερά αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το ανοίξτε τα σύνορα και όποιος θέλει ας έρθει ή όποιος θέλει ας πάει. Με ό,τι όρος θέλει και να μπει και να βγει, αυτό είναι ο διεθνισμός του κεφαλαίου. Είναι ο διεθνισμός που βολεύει το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που, να, που την κεφαλή κλείνει, ζουν με πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα, τους εκμεταλλεύονται και ούτω καθεξής. Εδώ θέλει πάρα πολύ βαθιά σκέψη λοιπόν για το ποια πολιτική ενδείκνεται σήμερα, ώστε να μην παίρνουμε βάρβαρα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει καταπίεση, να μην υπάρχουν. Να μην πνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο, βεβαίως να μην γίνεται αυτό. Από την άλλη, όμως, να είναι και προστασία των συνθηκών και αυτών που έρχονται και αυτών που υπάρχουν στον τόπο. Δεν είναι εύκολο πράγμα, το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται ανεξάρτητη στάση από πλευρά αριστερά. Όχι, επαναλαμβάνω, φιλελευθερισμός βαμμένος κόκκινος. Αυτό δεν είναι αριστερή θέση. Αλλά πέραν του μεταναστευτικού, η αριστερά πρέπει να ξανασκεφτεί πάρα πολύ καλά και σε συνάρτηση με το μεταναστευτικό. Την τη στάση της ως προς την οικονομική πολιτική που απαιτείται και στη χώρα μας και γενικότερα. Πήγε να γίνει αυτό, διότι η Ελλάδα χρειάζεται προτάσεις και βραχυπρόθεσμες για το τώρα, για την ανακούφιση δηλαδή των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων από τον πληθωρισμό και από τις πιέσεις που δέχεται στο μισθό κτλ. Αλλά πιο πολύ χρειάζεται προτάσεις για αυτό που λέμε παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας. Γιατί είναι εμφανές ότι η Ελλάδα δεν πάει πουθενά όταν το δει κανείς μεσοπρόθεσμα. Και εδώ πρέπει να προτείνει η αριστερά τι πρέπει να κάνει ο τόπος, πώς πρέπει να κινηθεί η οικονομία, γιατί από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάσεις γι' αυτό. Δεν έχουν ιδέες. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ακούγεται, το οποίο να πείθει. Θέλει λοιπόν, όπως είπατε, βαθιά σκέψη. Επειδή είναι το πεδίο σας η οικονομία. Αν θα δούμε η μεσαία τάξη, επέλεξε η κυβερνησιμότητα γιατί πίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ κατά την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είχε φορολογηθεί και ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Η μεσαία τάξη, ο μεσαίος χώρος, είναι αυτός που, ο χώρος που καθορίζει το αποτέλεσμα γιατί έχει πιο εύκολα μετακίνηση, αφού δεν έχει έτσι, ιδεολογικά κολλήματα. Για την οικονομία τώρα, πώς το βλέπετε, καταρχήν το εξωτερικό περιβάλλον που θα επισκιάσει σιγά σιγά και εμάς και αν η μεσαία τάξη που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, αυτά όλα που βλέπουμε ας πούμε για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, για τις επενδυτικές βαθμίδες, για τα θετικά που έχουν οι οίκοι αξιολόγησης και για τις επενδύσεις που τόσα πολλά λέγονται. Θέλω πάνω σε αυτό να μας κάνετε το σχολείο σας. Κοιτάξτε, εδώ φυσικά έχουμε το παγκόσμιο, διεθνές, το οποίο επηρεάζει βέβαια και τη χώρα μας και έχουμε και το πολύ χαρακτηριστικά δικό μας πρόβλημα οικονομικό ή τέλος πάντων ζήτημα οικονομικό. Να τα πάρουμε αντίστροφα μια στιγμή, να ξεκινήσουμε από το ελληνικό και να σας πω και διεθνές σε συνάρτηση με το ελληνικό. Μιλήσατε για τη φορολογία. Η φορολογία είναι βασικό πρόβλημα και βλέπω ότι εμφανίζεται ξανά και ως κύριο ζήτημα για τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Ιούνιο. Και καλά κάνει, διότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο άδικα φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη και γενικότερα. Η αδικία, όπως καλά γνωρίζετε, συνίσταται στο ότι ένα μεγάλο μέρος του φορολογικού εισοδήματος του κράτους είναι από τους έμεσους φόρους. Ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες χώρες. Κυρίως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Από εκεί συλλέγει το κράτος μεγάλο μέρος των φορολογικών του εσόδων. Και ο λόγος βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να συλλέξει τα έσοδα αυτά από την άμεση φορολογία, διότι υπάρχει φόρο αποφυγή. Όπως καλογνωρίζετε, η οποία πιθανότατα έχει μεγαλώσει και όλα παρά τα όσα λέγονται για το κράτος και για αυτά που έχει κάνει ο κ. Πιερακάκης και ούτω καθεξής. Το σύστημα λοιπόν είναι σε μακροοικονομικό επίπεδο άδικο, αλλά είναι και πολύ άδικο με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί τα μερίσματα να φορολογούνται μόνο με 5%. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μικρομεσαίοι παίρνουν εισόδημα από τη μικρή τους επιχείρηση ως μέρισμα και άρα το να τους φορολογήσεις βαριά θα είναι χτύπημα μεγάλο για το άμεσο εισόδημά τους, βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί με πολλά λεφτά στη χώρα μας, οι οποίοι φορολογούνται ελάχιστα. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι έτσι και είναι πολύ λογικό να απαιτείται
διαβάθμιση στη φορολογία των μερισμάτων, όπως και διαβάθμιση στη φορολογία των γονικών παροχών. Δεν μπορεί να αφήνεις, ο πολύ πλούσιος να αφήνει τα λεφτά του χωρίς καμία φορολογία στα παιδιά. Αυτά είναι τελείως άδικα πράγματα. Αυτά είναι λοιπόν σωστά. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησής του ήταν τελείως λαθασμένη. Και ήταν τελείως λαθασμένη γιατί, κατά την άποψή μου, αντί να επικεντρώσει την προσοχή του ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπιζε από τους ξένους δανειστές, θεώρησε ότι μπορεί να υποχωρήσει απέναντι στους δανειστές από αυτό που έκανε και να λύσει το πρόβλημά του επιχειρώντας ένα είδος αναδιανομής μέσω του φορολογικού συστήματος, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχαν καθορίσει οι δανειστές. Σε ένα πλαίσιο δηλαδή δημοσιονομικής συστολής, περιστολής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος όταν ήταν υπουργός ήταν να μοιράζει το ευρώ. Αυτό έκανε. Ήταν να κόβει από τη μεσαία τάξη, δηλαδή να επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές και να το δίνει σε αυτούς που είχαν λίγο λιγότερα και να νομίζει ότι αυτό λέγεται αναδιανομή. Δεν είναι αυτό το οποίο είναι ο στόχος της αριστεράς και δεν πρέπει ποτέ αυτό να είναι ο στόχος της αριστεράς, γιατί αυτό δημιουργεί αντιπαλότητες, εχθρότητες εκεί που δεν πρέπει να τις δημιουργήσει. Και η αναδιανομή, και με συγχωρείτε, και η αναδιανομή μέσα από αυτές τις συνθήκες είχε και ένα πολύ μεγάλο μέρος ιδιωτικοποιήσεων, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είχαμε φοβερά φαινό. Αναδιανομή του εισοδήματος με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία να τα παίρνεις από μικρομεσαίους και να τα δίνεις παρακάτω, στο μέτρο που έμεσα δηλαδή. Πράγμα λαθασμένο. Και δεύτερον, φυσικά, μεγάλη αναδιανομή, στην οποία το πολύ μεγάλο κεφάλαιο έκανε αυτό που ήθελε. Δηλαδή, τελείως λάθος πολιτική, την οποία την άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα πλαίσιο που είχαν καθορίσει οι δανειστές και το πληρώνει τώρα. Η αναδιανομή για την αριστερά, κατά την άποψή μου, είναι αναδιανομή που πρέπει να συμβαίνει πάντα μέσα σε πεδίο ανάπτυξης. Άλλο να αναπτύσσεται το τόπος και να πηγαίνει μπροστά η χώρα και να βγαίνουν καινούργιες δραστηριότητες και να υπάρχουν δουλειές και να, τέλος πάντων, να ανασένει η κοινωνία, να αναπνέει και να γίνεται ένα διανομή του πλούτου. Άλλο να είναι τα πράγματα σε λιτότητα, σε σύσφυξη και εκεί μέσα να μοιράζεις, όπως είπα και πριν, το ευρώ, πάρε εσύ λίγα, πάρε εσύ ακόμα λιγότερο και να νομίζεις ότι αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι αυτοκτονία και το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πληρώνει και θα συνεχίσει να το πληρώνει. Είναι πολύ λογικό. Ένα από τα μεγάλα λάθη που έκανε. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα άμεσα προβλήματα, όπως είπα και πριν, και έχει και άλλα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, λόγω του κορονοϊού και ό,τι ακολούθησε και του πληθωρισμού που ήρθε. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό πρόβλημα, σας επαναλαμβάνω. Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πηγάζει επειδή ο παραγωγικός ισχυρός της χώρας δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και δεν μπορεί να σταθεί ικανοποιητικά απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που γίνονται παγκοσμίως. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει με επιτυχία στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Συνεχώς αποτυγχάνει. Και έχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα που η αποτυχία της πλέον είναι φανερή. Η Ελλάδα βαλτώνει. Όταν μιλάμε για ρυθμούς ανάπτυξης 1,5 με 2% το χρόνο, γιατί αυτό είναι, αυτό έρχεται. Αυτή είναι η δυναμική που έχει η ελληνική οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι ούτε καν τις απώλειες από το μεγάλο πλήγμα της προηγούμενης δεκαετίας δεν θα καλύψουμε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε 20% φτωχότεροι από αυτό που ήμασταν το 2008-2009. Ούτε αυτό δεν θα καλύψουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό έχει απακόλουθα, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν θα βρίσκουν καλές δουλειές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν να έχουν προοπτική. Σημαίνει ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αριθμοί αυτά. Αυτά είναι πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Είναι μια κοινωνία που δεν μπορεί να ανασάνει. Άρα, για να πάμε συγκεντρωτικά, η αναδιανομή έχει να κάνει και με την παραγωγή του πλούτου. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε μιλήσει λοιπόν για παραγωγική ανασυγκρότηση και από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζεται και ένα συγγραφικό πόνημα πάνω σε αυτό. Η πρόταση δηλαδή της αριστεράς για την παραγωγική ανασυγκρότηση, ποια είναι εν ολίγης? Κοιτάξτε, κύριε Δαμαβολίτη, εγώ θα σας πω ορισμένες βασικές ιδέες όπως αυτές πηγάζουν από συζητήσεις που γίνονται πανευρωπαϊκά. Οι ιδέες αυτές έχουν να κάνουν καταρχήν με τη τόνωση των επενδύσεων. Η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις και χρειάζεται πραγματικές επενδύσεις σε παραγωγικό δυναμικό και όχι αυτές τις επενδύσεις τις ξένες για τις οποίες επέρεται η κυβέρνηση, οι οποίες είναι κατά 2/3 περίπου σε ακίνητα και σε χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Γιατί αυτό είναι οι ξένες επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας. Είναι μια απάτη, με άλλα λόγια. Δεν είναι δηλαδή τόνωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η χώρα μας χρειάζεται λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, τώρα, επειδή το είπαμε λίγο και στην αρχή, αλλά βάλαμε πολλά ερωτήματα και μας έφυγε, για να
γίνει αυτό, αυτό δηλαδή το οποίο διαφημίζει και η κυβέρνηση, ότι οι επενδύσεις έρχονται όταν υπάρχει μια σταθερότητα στην οικονομία και σε αυτό, ας πούμε, συγχωρούν και οι μεγάλοι οίκοι, οι οποίοι δίνουν, ας πούμε, μια καλή αξιολόγηση και όλα δείχνουν ότι θα αλλάξουμε επενδυτική βαθμίδα. Αυτό δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Αυτό είναι, ή τουλάχιστον ισχύει πολύ σε μικρό βαθμό. Αυτό είναι μια αντίληψη του πώς κινούνται τα κεφάλαια διεθνώς, η οποία πηγάζει από τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό όντως καθορίζει το πώς θα κινηθούν τα κεφάλαια τα οποία ενδιαφέρονται να έρθουν στον τόπο μας για να βγάλουν βραχυπρόθεσμο κέρδος. Είναι τα κεφάλαια αυτά τα οποία έρχονται και αγοράζουν ακίνητα, αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, παίζουν παιχνίδια στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, συνδέονται με το Airbnb και τον τουρισμό. Είναι αυτού του είδους η ξένη επένδυση. 61% των ξένων επενδύσεων πέρσι ήταν για τέτοια κεφάλαια. Ήταν από τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες κατευθύνσεις. Εκεί πιθανώς να υπάρχουν και ελληνικά κεφάλαια. Αυτό, να ξέρετε, είναι. Καταλήγει σε πολύ μεγάλη αναδιανομή του πλούτου τη φορά αυτή, όχι του εισοδήματος, γιατί είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και ελληνικά κεφάλαια εκεί μέσα και είμαι βέβαιος ότι αυτό που γίνεται είναι η μετακίνηση και μετατόπιση περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα από μια ομάδα, την πολυπληθέστερη ομάδα Ελλήνων σε άλλους και σε ξένους. Αυτό λοιπόν δεν είναι προβληματικό πράγμα. Όταν μιλάμε για επενδύσεις, εγώ αναφέρομαι και αυτό που πρέπει να γίνει να. Και άλλοι που μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, αναφερόμαστε σε επενδύσεις στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αυτές πρέπει κατά πρώτο λόγο να είναι εγχώριες. Πρέπει να κινητοποιηθεί το εγχώριο δυναμικό. Αυτό απαιτεί λοιπόν στόχευση, απαιτεί επενδυτική πολιτική, απαιτεί διαμόρφωση βιομηχανικής πολιτικής από πλευράς κράτους. Να ξέρετε ότι βιομηχανική πολιτική, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διαμορφώσει τώρα. Στη χώρα μας μόνο δεν συζητιέται αυτό. Η χώρα χρειάζεται λοιπόν στόχευση. Ποιους τομείς, πώς με δημόσιες επενδύσεις. Πρέπει να ανέβει το ποσοστό των επενδύσεων στον τόπο μας. 14% του ΑΕΠ είναι η χώρια επένδυση. Είναι αβυσαλαία χαμηλή η επένδυση αυτή. Αυτό απαιτεί προφανώς άλλες τράπεζες. Απαιτεί δημόσιες τράπεζες, δημόσιες επενδυτικές τράπεζες. Αυτά δεν φτιάχνονται με τα λόγια. Απαιτούν πολιτική για να γίνουν. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο, στο οποίο αναφέρομαι όταν λέω για παραγωγική αναδιάρθρωση. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Επίσης, να σας πω ότι όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αν δει κανείς το πόσο μικρή είναι η αποταμίευση στον τόπο μας. Είναι λογικό να είναι μικρή, διότι αφενός αυτοί που έχουν τα λεφτά τα βγάζουν έξω, αφετέρου το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού δεν έχει χρήματα για να αποταμιεύσει. Υπάρχει λοιπόν έλλειμμα αποταμίευσης. Αυτά είναι τα βαθύτερα προβλήματα, τα οποία απαιτούν στόχευση. Μόνο έτσι θα έρθει η παραγωγική αναδιάρθρωση. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι θέμα να καθίσω εγώ στο γραφείο μου και να κάνω 5 προτάσεις επικέντρωση στον τομέα, για παράδειγμα, των φαρμάκων ή επικέντρωση στον τομέα της τεχνολογίας ή επικέντρωση δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλο τομέα. Δεν είναι μόνο θέμα να γίνει. Δεν είναι θέμα να γίνει μόνο αυτό. Το κύριο πρόβλημα είναι να υπάρξει συζήτηση με την κοινωνία, να υπάρξει συζήτηση με τους φορείς. Τους παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα τι γίνεται επί το εδάφος. Να υπάρξει δηλαδή μια πραγματική εθνική συζήτηση για το τι έχουμε ανάγκη. Πώς πρέπει να διαμορφωθεί η οικονομία μας. Αυτό πρέπει να θέσει μπροστά η αριστερά ως στόχο και αυτή την κουβέντα πρέπει να ανοίξει για τον τόπο. Ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει για να ανασάνει ξανά η κοινωνία, κύριε Δημαπολίτη. Για να μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει μέλλον για τον τόπο. Επειδή στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε συζητήσει για την οικονομία διεθνώς και με τις πτώσεις σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες και είχαμε συζητήσει για το περιβάλλον, το εξωτερικό, θα ήθελα να μας πείτε, κλείνοντας, αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται η κατάσταση στο εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα την ελληνική οικονομία, γιατί όλα αυτά που συζητάμε, έστω και σε υποθετική βάση, τα προγράμματα, έχουν να κάνουν με το πώς θα κυμανθεί, δηλαδή αυτό που γίνεται στην Αμερική με το ύψος του χρέους και ούτω καθεξής. Να σας πω ευχαρίστως. Καταρχήν αυτό που πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας είναι ότι είναι περίπου 15 χρόνια όπου η παγκόσμια οικονομία πηγαίνει από μέτρια ως κακά. Η προηγούμενη δεκαετία ήταν η δεκαετία με τις χειρότερες αναπτυξιακές επιδόσεις από τη δεκαετία του 70 και μετά. Η τωρινή δεκαετία διαμορφώνεται ακόμα χειρότερη. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα παγκοσμίως, το καπιταλιστικό, δεν αναπτύσσεται
όπως ιστορικά το έχουμε δει να κάνει στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η ρυθμή ανάπτυξης. Δεν υπάρχει κερδοφορία παγκοσμίως, δεν υπάρχει επένδυση ικανοποιητική παγκοσμίως, δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως και η χειρότερη περίπτωση, ο ουραγός, είναι η Ευρώπη. Ήδη η Γερμανία, όπως ξέρετε, έχει μπει σε ύφεση. Η κατάσταση της γαλλικής οικονομίας είναι πάρα πολύ κακή, έχει χάνει στην αξιολόγηση, πέφτει η βαθμίδα αξιοπιστίας της γαλλικής κυβέρνησης. Τα πράγματα δεν είναι καλά καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και γενικότερα, όπως σας είπα, η ρυθμή ανάπτυξης είναι χαμηλή. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα μας και αυτό φυσικά έχει και χρηματοπιστωτικές διαστάσεις. Οι ίδιοι αμερικανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν, όπως ξέρουμε καλά, μεγάλα προβλήματα απολειών ζημίας στον ισολογισμό τους λόγω των επενδύσεων που κάνανε σε ομόλογα κτλ. Αυτά είναι οι μικρομεσαίες τράπεζες. Στη συζήτηση που είχαμε κάνει προμηνών, είχαμε πει ότι θα δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση εάν και όταν μάθουμε καλύτερα τι γίνεται στις σιώδεις τράπεζες, στα μεγάλα funds δηλαδή, στα επενδυτικά ταμεία κτλ. Τα οποία είναι και η κυρίαρχη μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σήμερα και την τελευταία δεκαετία. Βλέπω λοιπόν ότι μόλις τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε μελέτη όπου λέει ότι όντως οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σε δύσκολη κατάσταση και είναι εκτεθειμένες και αυτές και θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουν τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία. Βεβαίως, αυτό είναι. Βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ομολογεί. Που σημαίνει ότι μπροστά μας θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλες είναι οι ζημίες ακόμα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε τι θα φανεί, ποιες τρύπες θα φανούν παγκοσμίως. Εάν συμβεί αυτό, εάν δηλαδή η χειρότερη εκδοχή αποδειχθεί αληθινή, τότε θα πληγεί και η χώρα μας. Γιατί μπορεί μεν η Ελλάδα να μην έχει πολύ μεγάλο χρέος, το οποίο να είναι ανοιχτά. Ένα μεγάλο μέρος του χρέους είναι σε επίσημους δανειστές, αλλά σημαντικός όγκος παραμένει σε ιδιώτες και έχει δανειστεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση για να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η χώρα μας παραμένει σε σχετικά ευπαθή θέση όσον αφορά την κίνηση των επιτοκίων. Θα δούμε λοιπόν πώς από όλα αυτά που υποτίθεται θα κάνει η κυβέρνηση, που θα μπορέσει να κάνει, θα δούμε σε τι πλαίσιο θα κινηθεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση πολύ σύντομα. Σας επαναλαμβάνω ότι στη τελική ανάλυση η αδυναμία της χώρας μας να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις οφείλεται ακριβώς στο ότι ο παραγωγικός σύστημας δεν είναι ισχυρός. Θα πληρώσει αυτή την αδυναμία. Θα πληρώσει δηλαδή αυτή την αδυναμία να ανατάξει την παραγωγή της η Ελλάδα. Το συντομότερο που θα ανοίξει αυτή η συζήτηση, το καλύτερο για τη χώρα μας. Κώστας Λαπαβίτσας από το Λονδίνο. Κύριε Λαπαβίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.